Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Κιάννης και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα βίντεο μας με ηλεκτρικό σκούτερ. Μας τα χάλασε λίγο καιρό στις τελευταίες μέρες, έβρεχε αρκετά, δεν μπορούσαμε να δοκιμάσουμε όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα που είχαμε στη διάθεσή μας. Ωστόσο, τις λίγες ώρες που το καταφέραμε, ένα από αυτά που δοκιμάσαμε ήταν το EMW Boost, το οποίο έχω και δίπλα μου. Είναι αυτή τη στιγμή το πιο φθηνό ηλεκτρικό 50 σκούτερ της αγοράς, λίγο κάτω από τα 1.300 ευρώ η τιμή του σε προσφορά από την EMW, μαζί με την επιδότηση του κινούμε ηλεκτρικά πάει στα 1.080 ευρώ περίπου. Με λίγο πάνω από 1.000 λοιπόν παίρνετε ένα κανονικό 50 ηλεκτρικό σκούτερ που υπόσχεται να καλύψει τις βασικές σας ανάγκες μετακίνησης. Να υπενθυμίσουμε ότι στο κανάλι μας έχουμε παρουσιάσει πρόσφατα και το EMW Portable 1000, ένα άλλο ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας, το οποίο είναι τιμολογιακά πάρα πολύ κοντά με το Boost, οπότε στο βίντεο αυτό θα σας λυθούν και οι απορίες σχετικά με τις διαφορές, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα των δύο μοντέλων μεταξύ τους. Πριν συνεχίσουμε, μην ξεχάσετε φυσικά subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζουμε γύρω από την ηλεκτροκίνηση και τη μικροκινητικότητα. Τι είναι λοιπόν αυτό που καθιστά άξιο το EMW Boost να γίνει το επόμενό σας ηλεκτρικό σκούτερ? Από πλευράς εξωτερικής εμφάνισης, το Boost είναι πιο σκούτερ. Θα θυμάστε ότι το Portable έχει εντελώς διαφορετική σχεδίαση εξωτερικά και σασί και κατασκευή, οπότε έχουν αρκετές διαφορές τα δύο μοντέλα εξωτερικά και από πλευράς άνεσης. Βρήκαμε το Boost να είναι αισθητά πιο άνετο από το Portable. Βέβαια, το Portable είναι πιο φορητό, όπως υποδηλώνει και η ονομασία του, αλλά σε γενικές γραμμές τα δύο μηχανάκια είναι πάρα πολύ κοντά τιμολογιακά, οπότε μοιράζονται κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, κάποια άλλα όχι, έχουν όμως και σημαντικές διαφορές που θα τις δούμε στην συνέχεια του βίντεο. Παρότι λοιπόν έχει πιο μικρούς τροχούς 10 ιντσών με ελαστικά πλάτους 2,75 ιντσών, κάτι το οποίο θα προβλημάτιζε κάποιους γιατί το Portable έχει μεγαλύτερες ρόδες, το Boost έχει μια αρκετά καλή ανάρτηση και γενικότερα το σασί του, η κατασκευή του, ο συνδυασμός όλων των πραγμάτων πάνω του το καθιστούν μάλλον πιο άνετο από το Portable 1000 για τις καθημερινές μετακινήσεις. Τα ελαστικά δεν μας προβλημάτισαν, είναι αρκετά καλά σε συνδυασμό με τα δισκόφρενα εμπρός και πίσω. Για τις ταχύτητες λοιπόν που αναπτύσσει το Boost είχαμε καλά φρένα και δεν μπλοκάρουν και εύκολα μάλιστα. Το Boost το έχω στα χέρια μου στον συνδυασμό που είναι λευκό-μαύρο με κόκκινες λεπτομέρειες όπως μπορείτε να δείτε μπροστά. Προσωπικά μου άρεσε περισσότερο, αλλά μπορείτε να το βρείτε και σε μαύρο-κόκκινο συνδυασμό. Ένα πολύ όμορφο σκουτεράκι, αν και φαίνεται μικρό, οι διαστάσεις του δεν κρύβονται, είναι μικρές. Περίπου 1,65 μέτρα μήκος και 67 εκατοστά πλάτος. Αυτό βέβαια το κάνει και αρκετά ευέλικτο μέσα στην πόλη υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Είναι όμορφο σκουτεράκι, έχει και αυτό το όμορφο κάθετο φωτιστικό σώμα στο εμπρός μέρος. Έχει μπαγκαζιέρα στο πίσω μέρος, έστω και μικρή. Μπορείτε λοιπόν να τοποθετήσετε τα προσωπικά σας αντικείμενα. Έχει και μία θήκη στο εμπρός μέρος, μπορείτε να βάλετε ένα μπουκαλάκι νερό ή το κινητό σας ή κάποιο άλλο μικρό αντικείμενο. Θύρα USB για την φόρτιση του κινητού σας και αρκετά άλλα πραγματάκια που θα δούμε στην συνέχεια. Από πλευράς λοιπόν εξωτερικής κατασκευής και σχεδίασης το βλέπετε, είναι ένα μικρό σκούτερ, ελαφρύ σκούτερ, 55 κιλά βάρους, μπορείτε να το κουμαντάρετε πάρα πολύ εύκολα και μπορεί να υποστηρίξει αναβάτες με βάρους έως 150 κιλών, μπορεί να δεχθεί ακόμα και δύο αναβάτες αν θέλετε. Έχει τα πτυσσόμενα αλουμινένια πατάκια του στο πίσω μέρος, οπότε τα ανοίγετε και μπορείτε να δεχτείτε ένα δεύτερο άτομο. Φυσικά αυτό θα δυσκολέψει περισσότερο την ανάβαση σε μια μεγάλη ανηφόρα. Θα πούμε για τις επιδόσεις αργότερα. Είπαμε λοιπόν για το βάρος του, είπαμε για τη δυνατότητα που έχει για μεταφορά φορτίου. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι έχει μία συμβατική ανάρτηση στο εμπρός μέρος και μία με διπλό αμορτισέρ με ελαττήριο στο πίσω μέρος. Κάνουν αρκετά καλή δουλειά. Δεν θα λείψουν οι θόρυβοι μέσα στις λακκούβες, οι τριγμοί εν καιρό. Δεν μπορείτε να το γλιτώσετε αυτό με κάποιο τρόπο, αλλά συγκριτικά με όσα έχουμε δει στην αγορά, είναι, θα λέγαμε, στο μέσο όρο από πλευράς ποιότητας κατασκευής. Δύο stand, πλαϊνό stand, το οποίο είναι λίγο πιο ψηλό από ό,τι θα θέλαμε, είναι η αλήθεια, και ένα κεντρικό διπλό stand φυσικά. Να πούμε ότι η οθόνη έχει ένα φημέ πλαστικό που την καλύπτει, είναι έγχρωμη οθόνη, η οποία είναι ευκρινής τη μέρα και τη νύχτα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε δει πολύ πιο ακριβά σκούτερ να μην έχουν αρκετά ευκρινή οθόνη κατά τη διάρκεια της ημέρας, να δυσκολευόμαστε να διακρίνουμε την ταχύτητα, την μπαταρία και οτιδήποτε άλλο. Η οθόνη του Boost λοιπόν έχει αρκετά χρώματα, έχει τις βασικές ενδείξεις, βλέπουμε ξεκάθαρα λοιπόν την ταχύτητά μας, το τι mode έχουμε μέσα, ενεργοποίηση, τη στάθμη της μπαταρίας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θέλει να μας δείξει.
Φυσικά έχουμε φωτιστικά σώματα αρκετά καλά και στο εμπρός και στο πίσω μέρος. Το πίσω φωτιστικό σώμα είναι αρκετά ενδιαφέρον, αν και κρύβεται λίγο από την μπαγκαζιέρα. Το μπροστά είναι ιδιαίτερα όμορφο και δίνει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα στο boost. Έχει 4 φώτα, τα 2 είναι τα κανονικά φώτα, τα οποία όμως μπορείτε να απενεργοποιήσετε, δεν είναι always on. Μπορείτε λοιπόν να μην έχετε καθόλου ανοιχτά φώτα, μπορεί να έχετε τα 2 από τα 4 και τα άλλα 2 είναι η μεγάλη σκάλα που χτυπάει πιο κεντρικά και μακριά για να βλέπετε σε μεγάλες αποστάσεις τη νύχτα. Βέβαια το φως δεν είναι πάνω στο τιμόνι, το οποίο σημαίνει ότι δεν ακολουθεί τη στροφή του τιμονιού όπως οδηγείται. Κοιτάει εκεί που κοιτάει το κυρίως σώμα του σκούτερ, αλλά τουλάχιστον η δέσμη είναι ικανοποιητική και σχετικά ισχυρή, οπότε θα σας καλύψει σε γενικές γραμμές το βράδυ μέσα στην πόλη, ίσως και σε κάποιους πιο σκοτεινούς δρόμους, αν μπείτε σε κάποιο σκοτεινό στενό ή βρεθείτε για λίγο εκτός πόλης, δεν θα σας κουράσει ιδιαίτερα το φως, το βρίσκουμε σχετικά καλό. Για το εμπρός φως να πούμε ότι περιμετρικά των φώτων υπάρχει ένα οβάλ LED το οποίο λειτουργεί ως DRL, ως φώτα ημέρας δηλαδή. Βέβαια ενεργοποιούνται μαζί με την μικρή σκάλα των φώτων ταυτόχρονα από το ίδιο. Τα φλάς στο πίσω μέρος είναι ενσωματωμένα με το υπόλοιπο φωτιστικό σώμα, στο εμπρός μέρος είναι ξεχωριστά, βρίσκονται πάνω στο τιμόνι. Σε κάθε περίπτωση είναι ευδιάκριτα, οπότε δεν υπάρχει κάτι που να μας προβληματίσει σε αυτόν τον τομέα. Πάμε να πούμε για ισχύ και αυτονομία. Το μοτέρ φυσικά βρίσκεται στον πίσω τροχό, είναι ενσωματωμένο, ένα hub motor, το οποίο έχει ισχύ 600 watts, 1000 watts peak. Είναι μικρή ισχύ βέβαια, αλλά είναι πολύ ελαφρύ το σκούτερ και για έναν αναβάτη μικρού βάρους, δηλαδή 60, 70, 80 κιλών, είναι αρκετή ισχύ αυτή να τον καλύψει στις καθημερινές του μετακινήσεις με ένα μικρό κόστος. Φυσικά για πιο βαριούς αναβάτες θα προτείναμε κάτι πιο ισχυρό, αλλά για έναν αναβάτη 75 κιλών για παράδειγμα, είναι ένα σκούτερ το οποίο μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες με την ισχύ αυτή και την ροπή των 17 νιουτόμετρων. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι φυσικά η τελική είναι στα 45 χιλιόμετρα την ώρα και βάσει νομοθεσίας. Υπάρχουν 3 modes λειτουργίας. Στο πρώτο mode πιάνεται περίπου σε ευθεία 35 χιλιόμετρα την ώρα, στο δεύτερο mode 40 και στο τρίτο mode 45 χιλιόμετρα την ώρα. Να τονίσουμε ότι το κοντέρ στην οθόνη δεν κλέβει, το επιβεβαιώσαμε μέσω GPS, οπότε η ταχύτητα που βλέπετε στην οθόνη είναι και η πραγματική. Φυσικά τα modes αλλάζουν και το επίπεδο της ισχύως, αλλά σε γενικές γραμμές κυρίως αλλάζουν την ταχύτητα, καθότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στην ισχύ σε αυτό το εύρος 600-1000 watts. Να τονίσουμε για την καζιέρα ότι λειτουργεί φυσικά όπως θα έπρεπε, αλλά θα θέλαμε λίγο καλύτερη γραμμικότητα και λίγο μεγαλύτερη ακρίβεια στην απόκρισή της και σε διαφορετικό εύρος, σε όλο της το εύρος βασικά. Κατά τα άλλα δεν θα σας προβληματίσει ιδιαίτερα. Η ισχύς λοιπόν αυτή είναι αρκετή για έναν αναβάτη 75 κιλών, ώστε να πιάνει τις ταχύτητες που αναφέραμε στην ευθεία. Σε ανηφόρα με κλίση 10% να ανεβαίνετε με περίπου 25 χιλιόμετρα την ώρα με γεμάτη μπαταρία. Σε μεγαλύτερες ανηφόρες, δηλαδή 15% ή και πολύ μεγάλες ανηφόρες με κλίση 20%, θα ανεβείτε με μικρότερες ταχύτητες 15-10 χιλιόμετρων την ώρα. Σε πολύ μεγάλες ανηφόρες μπορεί να σας ανεβάσει με γεμάτη μπαταρία, αλλά με πολύ μικρή ταχύτητα το boost, είναι ένα μικρό σκούτερ. Οπότε, εάν θέλετε να ανεβαίνετε γρήγορα μεγάλες ανηφόρες, μάλλον θα πρέπει να δείτε κάτι πιο ισχυρό. Για τους υπόλοιπους όμως που κινούνται σε σχετικά flat διαδρομές ή με ήπιες ανηφόρες, 5-10%, τότε θα σας καλύψει ακόμα και με μισογεμάτη μπαταρία, ακόμα και με την μπαταρία λίγο κάτω από το μισό. Επίσης, στο τομέα των επιδόσεων, ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποια νούμερα που μετρήσαμε σε ευθεία φυσικά με γεμάτη μπαταρία. Το 0,20 έρχεται σε 3 δευτερόλεπτα και το 0,30 σε περίπου 6 δευτερόλεπτα με έναν αναβάτη κανονικού βάρους γύρω στα 75 κιλά. Οπότε αυτό σας δίνει μια εικόνα για το πόσο γρήγορα μαζεύει χιλιόμετρα το boost. Βέβαια, από τα 30 και πάνω μέχρι τα 45 επιβραδύνει, μειώνει το αριθμό επιτάχυνσης, αλλά σε κάθε περίπτωση θα τα φτάσει αυτά τα χιλιόμετρα. Φυσικά, αν η μπαταρία έχει μειωθεί αρκετά, μειώνεται και η τελική λίγο και μειώνεται και η ισχύ του στις ανηφόρες, οπότε είναι κάτι που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Μιλώντας για την μπαταρία, 48 volts, 20 αμπερόρες χωρητικότητας, οπότε η εταιρεία δίνει μία θεωρητική μέγιστη αυτονομία 70 χιλιόμετρων περίπου με έναν κανονικό αναβάτη. Εμείς φυσικά δοκιμάσαμε και ρεαλιστικά ξέρουμε ότι θα το κινείτε κυρίως στο Mode 3 με την μέγιστη τελική ταχύτητα και με αρκετό γκάζι όπου χρειαστεί. Οπότε, τέρμα γκάζι να το πω έτσι απλά, στο Mode 3 βγάλαμε περίπου 38-39 χιλιόμετρα πραγματικής αυτονομίας, ίσως 40
σε μια καλή μέρα, γιατί ξέρετε και οι θερμοκρασίες επηρεάζουν την αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων. Δηλαδή, τώρα με το κρύο το χειμώνα μπορεί να δείτε μια μικρή πτώση. Αντίστοιχα, το καλοκαίρι βλέπουμε μεγαλύτερες αυτονομίες. Θα πούμε ότι βγάλαμε οριακά 40 χιλιόμετρα στο Mode 3 με τέρμα γκάζι με αναβάτη αυτού του βάρους. Φυσικά, αν το χρησιμοποιείτε σε χαμηλότερες ταχύτητες, 30-35 χιλιόμετρα την ώρα, ή στο Mode 1 ή στο Mode 2, μπορείτε να βγάλετε 50-60 χιλιόμετρα αυτονομίας. Υπό ιδανικές συνθήκες σε flat διαδρομές, μπορείτε να βγάλετε και τα 70 που υπόσχεται η εταιρεία. Για την μπαταρία αυτή, η EMW δίνει έως 900 κύκλους φόρτισης, που είναι αρκετή φυσικά για τη διάρκεια ζωής που πιθανότητα θα έχει αυτό το σκούτερ στα χέρια σας. Ο φορτιστής που έρχεται μαζί με την μπαταρία είναι 3 Ampere, το οποίο σημαίνει ότι την επαναφορτίζει σε περίπου 7 ώρες. Δεν είναι πολύ γρήγορος ο φορτιστής λοιπόν, αλλά είναι πολύ μικρός, είναι ελαφρύς, compact και έχει ένα μικρό ανεμιστηράκι για την ψήξη του, σχετικά αθόρυβο. Δεν είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό, έχουμε δει φορτιστές που κάνουν πολύ περισσότερο θόρυβο. Ο συγκεκριμένος είναι σχετικά αθόρυβος, οπότε μπορείτε να τον έχετε δίπλα στο δωμάτιο ενώ εργάζεται για παράδειγμα και να λειτουργεί χωρίς να σε ενοχλεί ιδιαίτερα με τον θόρυβο που κάνει. Αυτά είναι τα θετικά. 7 όμως ώρες χρειάζονται για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, η οποία μπαταρία ζυγίζει να πούμε 6,5 κιλά. Έχει ένα χερούλι, μπορεί να αφαιρεθεί πολύ εύκολα, βρίσκεται κάτω από την σέλα και προστατεύεται από ένα έξτρα καπάκι με δικό του κλειδί. Για να βγει λοιπόν η μπαταρία πρέπει να ξεκλειδώσετε με το κλειδί την σέλα ή να την ανοίξετε με το τηλεχειριστήριο και μετά με δεύτερο κλειδί να ανοίξετε το καπάκι που καλύπτει την μπαταρία, να την αποσυνδέσετε αφού κατεβάσετε το ρελέ. Να τη σηκώσετε, να την πάρετε, να την επαναφορτίσετε. Έχει κυβικό σχήμα και γενικά είναι εύκολη η μπαταρία στη μετακίνηση, στη μεταφορά, στο να την πάρετε μαζί στο σπίτι, στο γραφείο, να την βάλετε, να την φορτίσετε, όπως και ο φορτιστής είναι πολύ μικρός και χωράει και άνετα στην μπαγκαζιέρα. Φυσικά μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία και πάνω στο σκούτερ. Υπάρχει θύρα φόρτισης ακριβώς κάτω από τη σέλα ή μπορείτε να την αφαιρέσετε και να την φορτίσετε όπου εσείς θέλετε. Από πλευράς κόστους χρήσης, μετρήσαμε την πλήρη φόρτιση μιας μπαταρίας σε ενέργεια σε 1,1 κιλοβατόρες. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνεται περίπου με το πιο ακριβό ρεύμα αυτή τη στιγμή γύρω στα 20 cents του ευρώ για να κάνετε μία πλήρη φόρτιση, το οποίο μπορεί να σας δώσει μία εικόνα για την κατανάλωση του σκούτερ. Να πούμε για το deck από πλευράς άνεσης αναβάτη ότι είναι αρκετά καλό το deck για την κατηγορία και το μέγεθος του σκούτερ. Χωράνε λοιπόν άνετα τα πόδια μας πάνω στο deck, κάτι που είχαμε παρατηρήσει ότι στο Portable 1000 ήταν δύσκολο, ακόμα και για έναν μέσου αναστήματος αναβάτη. Είναι λοιπόν σαφώς πιο άνετο το boost από το EMW Portable για μεγάλη χρήση, για συχνή χρήση και κυρίως για αναβάτες που έχουν μεγαλύτερα άκρα, μεγαλύτερο ύψος. Σίγουρα θα το βρείτε πιο άνετο και πιο ξεκούραστο. Να πούμε λίγα πράγματα για το σύστημα keyless start που έχει. Παίρνετε μαζί με το boost δύο κλειδιά, δύο τηλεχειριστήρια. Το κλειδί δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε φυσικά κάπου για να ενεργοποιήσετε το σκούτερ. Το ενεργοποιείτε από το τηλεχειριστήριο, το ξεκλειδώνετε ουσιαστικά το συναγερμό του, ο οποίος είναι ισχυρός συναγερμός να πούμε, και αναβοσβήνει το start button με μπλε χρώμα. Το πατάτε και κινεί το σκούτερ, είστε έτοιμοι να φύγετε. Αντίστοιχα, μπορείτε να πατήσετε το start button και να κλειδώσετε το σκούτερ χωρίς να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Μάλιστα, κρατάει και τα φώτα ανοιχτά για λίγη ώρα μέχρι να απομακρυνθείτε, το οποίο διευκολύνει σε περίπτωση που παρκάρετε το βράδυ κάπου σκοτεινά. Σας κρατάει λοιπόν κάποια δευτερόλεπτα ανοιχτά τα φώτα μέχρι να απομακρυνθείτε και στη συνέχεια έχει ήδη κλειδώσει, σβήνει και τα φώτα αυτόματα. Με το τηλεχειριστήριο επίσης μπορείτε να ενεργοποιήσετε το συναγερμό, να ηχήσει από μακριά, να ξεκλειδώσετε, να κλειδώσετε το σκούτερ. Μπορείτε ακόμα και να ξεκλειδώσετε τη σέλα με το τηλεχειριστήριο, με το κουμπάκι που έχει, χωρίς να χρησιμοποιήσετε το κλειδί, ή αλλιώς την ξεκλειδώνετε κλασικά με το κλειδί, ανασηκώνετε τη σέλα και βρίσκετε από κάτω και έναν μικρό αποθηκευτικό χώρο έξτρα πέρα της μπαγκαζιέρας, ο οποίος όμως είναι μικρός, επίπεδος, δεν χωράει πολλά πράγματα και ιδιαίτερα μεγάλου πάχους, από κάτω είναι η μπαταρία και εκεί όμως μπορείτε να χωρέσετε κάποια μικροαντικείμενα αν το θέλετε. Μια ωραία χειρολαβή στο πίσω μέρος, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένη και η μπαγκαζιέρα και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσει και ο δεύτερος αναβάτης για να κρατιέται ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, να δέσετε κάτι πλέον αν θέλετε πάνω άλλο φορτίο. Για την οθόνη είπαμε, ευκρινής, όχι πολλές ενδείξεις, οι βασικές, mode, μπαταρία, ταχύτητα και το οδόμετρο. Η στάθμη της μπαταρίας να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο άνοιγμα του γκαζιού, οπότε θέλει λίγο συνήθεια να εξοικειωθείτε μαζί της για να
ξέρετε πόση αυτονομία έχετε περίπου ακόμα, αλλά γενικά μπορείτε να έχετε στο μυαλό σας σαν μπούσουλα αφού κάνετε τις πρώτες διαδρομές σας ότι θα βγάλετε περίπου τόσα χιλιόμετρα και με βάση αυτό να υπολογίζετε το πόση είναι η υπολοιπόμενη αυτονομία σας. Για τα χειριστήρια πάνω στο τιμόνι, στα αριστερά έχουμε εναλλαγή μεταξύ μεγάλης και μικρής σκάλας φώτων, έχουμε την κόρνα με ένα μεγάλο κουμπί η οποία είναι αρκετά ισχυρή. Και έχουμε και έναν διπλό διακόπτη για τα flash. Ομολογουμένως ο διακόπτης των flash είναι λίγο πιο μακριά από εκεί που θα θέλαμε για να τον φτάνουμε άνετα με τον αντίχειρά μας. Στα δεξιά έχουμε το πλήκτρο για την αναλλαγή των modes και έχουμε και το κουμπί που ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τελείως τα φώτα, το οποίο επίσης είναι λίγο περίεργο, είναι χωμένο μέσα, δεν το βρίσκουμε εύκολα με το χέρι, αλλά δεν είναι και κάτι που θα χρησιμοποιείτε συχνά, οπότε δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Στα θετικά του Boost συμπεριλαμβάνουμε και την σχετικά μεγάλη απόσταση από το έδαφος, στα 80 χιλιοστά. Υπάρχουν σκούτερ που έχουν την μπαταρία στο πάτωμα. Αυτά λοιπόν έχουν μικρότερη απόσταση από το έδαφος και μπορεί εύκολα να βρείτε κάτω σε μια μεγάλη ράμπα ή περνώντας πάνω από κάποιο πεζοδρόμιο ή οτιδήποτε άλλο. Το Boost είναι σχετικά ψηλό, οπότε δεν βρίσκει τόσο εύκολα κάτω, είναι στα πλεονεκτήματά του. Καθρέφτες, χερούλια, οτιδήποτε έχει πάνω σε πλαστικό είναι καλής ποιότητας γενικά. Έχουμε και ένα φημέ ανεμοθράυστη μπροστά στο εμπρός μέρος μαύρο, ο οποίος και αισθητικά δίνει πόντο στο σκούτερ, αλλά και κάνει δουλίτσα, έστω και σε αυτές τις μικρές ταχύτητες θα σας βοηθήσει λίγο να μην δέχεστε όλο τον αέρα. Σχετικά άνετη σέλα, αν και όχι ιδιαίτερα παχιά, λεπτή σέλα, αλλά είναι άνετη, τουλάχιστον για τον οδηγό, για τον αναβάτη, τον κύριο αναβάτη. Και μια ωραία carbon λεπτομέρεια στην μπαγκαζιέρα που ουσιαστικά είναι η πλάτη του δεύτερου αναβάτη αν ακουμπάει πίσω και αυτό δίνει πόντους στην εμφάνιση του Boost. Στο κάτω από το τιμόνι, εκτός από το start button, την θύρα φόρτισης στον αποθηκευτικό χώρο, βρίσκουμε και ένα πτυσσόμενο πλαστικό γατζάκι, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να κρεμάτε σακούλες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Ενώ να πούμε ότι θα παρατηρήσετε στο πλάι, στην δεξιά πλευρά του Boost, υπάρχει και αλυσίδα που ενώνει τον πίσω τροχό μπροστά με έναν μηχανισμό στον οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε πετάλια αν θέλετε. Τα παραλαμβάνετε μαζί με το σκούτερ, αλλά αν δεν θέλετε δεν τα χρησιμοποιείτε, όπως το σκούτερ που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας δεν έχει τα πετάλια πάνω. Αυτό μπορείτε να το έχετε πάνω σαν μια δικλίδα ασφαλείας, για παράδειγμα αν μείνετε από κάπου από μπαταρία, μπορείτε να κάνετε λίγο πετάλι να συνεχίσετε τη διαδρομή σας ή να το βοηθήσετε λίγο στις ανηφόρες. Τέλος, να τονίσουμε ότι το EMW Boost, όπως όλα τα μοντέλα της εταιρείας, έρχεται με ένα έτος εγγύηση για όλα τα μηχανικά και ηλεκτρονικά του μέρη και θυμίζουμε η τιμή του είναι με την επιδότηση στα 1082 ευρώ. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή το οικονομικότερο ηλεκτρικό πεντάρι που μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Συμπερασματικά λοιπόν για το μοντέλο αυτό της EMW, το οποίο είναι σε προσφορά αυτές τις μέρες, το τονίζουμε, μέχρι σε εξάντληση των αποθεμάτων, είναι ένα ηλεκτρικό σκούτερ που μπορεί να καλύψει τις βασικές σας ανάγκες μετακίνησης πολύ καλύτερα από ένα ποδήλατο, ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, ένα ηλεκτρικό πατίνι για παράδειγμα, σαφώς πιο άνετο από όλα αυτά τα μέσα. Η ισχύς του δεν είναι κάτι το φοβερό, θα σας πάει με 40-45 χιλιόμετρα στην ευθεία άνετα, σε κατηφόρα μπορεί να πιάσετε και λίγο παραπάνω. Στις ανηφόρες είναι καλό για ήπιες ανηφόρες, 5-10%, από εκεί και πάνω αρχίζει και ζορίζεται. Ειδικά αν είστε πάνω από 80-90 κιλά θα ζοριστεί ακόμα περισσότερο και ειδικά όσο αδειάζει η μπαταρία, οπότε για τέτοιες περιπτώσεις προτείνουμε κάτι πιο ισχυρό. Αλλά εάν θέλετε φθηνό, άνετο, με τις όλες τις βασικές ευκολίες και τα χαρακτηριστικά πάνω σκούτερ, όπως keyless entry, μια ευκρινή οθόνη, καλά φώτα εμπρός και πίσω, αποθηκευτικούς χώρους, ένα άνετο deck για να πατάτε να κάθεστε άνετα πάνω, στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, να είναι στην κατηγορία αυτή, να πιάνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και να σας πηγαίνει σε ευθείες και ήπιες ανηφόρες, τότε μάλλον το Boost είναι το καλύτερο που μπορείτε να αγοράσετε αυτή τη στιγμή από πλευράς value for money. Ευχαριστούμε την EMW για την παραχώρηση του Boost της δοκιμής. Φυσικά, όπως και για κάθε βίντεο ισχύει, το τονίζω αυτό, μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε στα σχόλια και θα προσπαθήσω να το απαντήσω. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πολλές φορές δεν μπορούμε να πούμε σε ένα βίντεο, δεν προφέρουμε ή δεν μπορούν να αναλυθούν. Οπότε, για όλα τα βίντεο μπορείτε να με ρωτάτε από κάτω, θα βλέπω εγώ τα σχόλιά σας και θα σας απαντήσω το συντομότερο δυνατό. Και φυσικά, μείνετε συντονισμένοι, διότι ακολουθούν πολύ περισσότερα βίντεο στο επόμενο διάστημα με ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά σκούτερ, ηλεκτρικά πατίνια. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να δούμε, παρότι έρχεται ο χειμώνας, δεν μας πτωεί αυτό το πράγμα. Συνεχίζουμε να κινούμαστε ηλεκτρικά με αυτόν τον τρόπο, κυρίως με δίκυκλα, οπότε θα δείτε πολλά ωραία μοντέλα το επόμενο διάστημα στο κανάλι μας.